Λάκη, εσένα σ' αρέσει η Σάλμα Χάγεκ με αυτό το φόρεμα? Την έχω δει πολλές φορές τη Σάλμα Χάγεκ, γιατί δουλεύω με τον όμιλο του συζύγου της, του κυρίου Πινό. Φυσικά. Αυτή δεν είναι καλή εμφάνισή τη. Ναι, πες το, σε παρακαλώ. Αυτή ήταν τέλεμα. Μα ξέχασε ότι είναι δικός της και ο οίκος. Ναι, βέβαια, ναι. Δικός της είναι. Ναι. Εσένα, σε αυτή την κορμοστασία, σε κάνει σαν μια Ισπανιόλα χορεύτρια που είναι έτοιμη να βγει στο ηρώδιο και να τη χειροκροτήσουν 30.000 κόσμου. Από μακριά. Όποιος είναι στην πρώτη σειρά ή έχει ωραία κιάλια, βλέπει τις ατέλειες. Και αντί να κάνει την καρμένη, θα κάνει την καημένη. Οπότε λοιπόν, εγώ θα επέλεγα να βάλω κάτι σε σατέν κόκκινο, να τον μπερδέψω λίγο. Έβαλες αυτό το ρούχο, είναι όντως σαν ένα νηφικό πρόπλασμα που θα, αν μας αρέσει, επειδή μας είχε μείνει το τούλι, θα το κάνουμε σε λευκό. Κάπως έτσι έγινε. Ωραία προσπάθεια, αλλά σε ήθελα πολύ πιο ωραία φλαμπόια για να πας ένα γκαλά, έτσι. Δύο. Ευχαριστώ. Εύελιν. Δήμητρά μου, πανέμορφη μου, Δήμητρα. Σήμερα περίμενα να δω iconic εμφανίσεις. Και η αλήθεια είναι ότι αν δεν ήταν η Σέλμα Χάγεκ να φοράει αυτό το φόρεμα, στην πραγματικότητα και όταν το είδα, είπα ότι αυτό το ρούχο δεν πρέπει να το βάλει καμία γυναίκα. Σε ευχαριστώ, Εύελιν. Το ίδιο πιστεύω. Ήθελα να επιλέξεις κάτι πιο iconic. Από την εικόνα σου μου λείπει ένα πάρα πολύ βασικό στοιχείο, το βινίλ. Το οποίο αυτή τη στιγμή εγώ δεν το βλέπω. Mm-hmm. Και έπρεπε κάπως να υπάρχει, έτσι ώστε αυτό το look να παραπέμπει απευθείας σε εκείνη την εικόνα και όχι σε ένα απλό ωραίο κόκκινο φόρεμα, το οποίο πάει σου πάει πάρα πολύ. Σε κάνει όντως εργοτέχνης, αλλά δεν μου κάνει καθόλου μόδα, δεν μου κάνει καθόλου iconic. Θα δούμε και σένα σε λίγο που θα πας και μας φέρεις. Άντε, μπράβο, μαλώνεις τα κορίτσια. Ευχαριστώ. Ορίστε μας. Έχω βάλει πολλές ιδέες σε κόκκινο χαλί και τις απογείωσα. Ευχαριστώ. Καταγγελία Εύελιν Καζαντζόγλου. Στέλιο, τι σκέφτεσαι εσύ γι' αυτό, αρχικά πες μου. Θα σου πω, αυτό που έπρεπε να εμπνευστείς και αυτό που είχες να εμπνευστείς από αυτή την εικόνα δεν ήταν το κόκκινο χρώμα. Δηλαδή, πήρες και εσύ, όπως και η Ανδριάνα πριν, εστιάσατε σε λάθος μήνυμα από την εμφάνιση. Ήθελε κάτι επίσης ηρωνικό, δηλαδή βινίλο, όπως σου είπαν σωστά. Ήθελα να βάλω βινίλ γάντια, δεν έβρισκα. Όχι γάντια, κάτι άλλο. Θα μπορούσε να είναι τεράστιο λουλούδι στο κεφάλι, βινίλ, που να κάνει εκεί την ηρωνία. Θα μπορούσε να είναι ένα αξεσουάρ, μια τσάντα που να είναι ένα γιγαντιαίο τριαντάφυλλο, ας πούμε. Καταλαβαίνεις, δηλαδή δεν θέλει φουρό, δεν ήθελε. Εστίασε σε λάθος πληροφορίες. Mm-hmm. Αυτό. Απογοητευμένη. Και να σου πω και κάτι, η εικόνα αυτή δεν είναι ωραία. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία, Δήμητρά μου. Ευχαριστώ πολύ. Η εβδομάδα γενικά ήταν λίγο δύσκολη. Εμένα ο βαθμός δυσκολίας μου όσον αφορά το styling των ρούχων είναι ακόμα μεγαλύτερος, γιατί έρχομαι από μια άλλη πόλη και γι' αυτό πάντα θα υπάρχει ένας βαθμός μεγαλύτερος δυσκολίας για εμένα.